Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 67ο και 68ο τεύχος της μυθικής πανοπλίας του Tony Stark. Μιλάμε πάντα για το Mark 3 ή τον αγαπημένο Iron Man. Εδώ έχουμε πίσω από τα τεύχη που μαζεύτηκαν. Εντάξει, την Αγκοστίνη είχαμε ένα διαλυματάκι μια και την εβδομάδα του 15 Αυγούστου δεν κυκλοφόρησε τεύχος, γι' αυτό και δεν μείναμε πολύ πίσω σε σχέση με τα βίντεο που θα δούμε αύριο, που εκείνα θα είναι τριπλά. Αυτά ευτυχώς ήταν διπλά. Εντάξει, σήμερα πρώτα είδαμε τον Dodge, μετά βλέπουμε τον Iron Man. Είχα ένα τυχηματάκι όπως έχω ξαναπεί και σε άλλες σειρές βίντεο. Με έβγαλε με ένα σπασμένο πόδι, οπότε είμαι στο πατρικό μου και γι' αυτό αυτή η αλλαγή της εικόνας. Εντάξει, έχετε βαρεθεί να τα ακούτε όσοι βλέπετε τώρα τα βίντεο. Αλλά τέλος πάντων το λέω γενικά σε περίπτωση που κάποιος πει να, γιατί ξέρεις, άλλαξε το πλάνο αυτά που βλέπει μόνο αυτή τη σειρά ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα εδώ ξεκινάμε 67 και 68. Από ό,τι βλέπω θα κάνουμε λίγο δουλίτσα στη λεκάνη, οπότε τα έχω φέρει και αυτά. Μακάρι τουλάχιστον. Δεν ξέρω και μετά. Το 68 είναι αυτό που βγήκε αυτή τη βδομάδα κανονικά. Δεν έχουμε μείνει εδώ ιδιαίτερα πίσω. Εντάξει, ένα τεύχος ας πούμε αργήσαμε να δούμε, όχι Klein, γιατί όπως είπα πήραμε λίγο αδειούλα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Εδώ, μικρούτσικα κομματάκια, α, βίδες όμως είχε αρκετές, οπότε θα έχουμε σφίξιμο, αν ίσως σφίξουμε και αυτά τα μικρά κομμάτια όπου είχαμε σαν συνετήρηση, σαν αυτά, λογικά αυτά βλέπω εκεί, ναι. Στο επόμενο τι είναι, το δεύτερο ρυθμό του δεξιού γοφού, τώρα κάνουμε γοφούς, okay. Για να δούμε, και εδώ μπροστά μας έχει Iron Nanobot, ναι, okay. Legacy, συνέχεια και Realpolitik. Τι είναι αυτό, τίποτα στη Γαλλία πήγε, ξέρω, στην πρώτη ιστορία τα άμα. Legacy, σενάριο του Fred Van Lende, σχέδια τάδε, αντίπαλος ήταν ο Dr. Doom. Οκ, μάλιστα. Οπότε τις έπαιξε και με τον Dr. Doom, ο Iron Man στη Drancia. Ο Dread Knight είναι ένας κλασικός αντίπαλος του Iron Man. Ο Dread Knight, οκ, δεν τον γνώριζα και ιδιαίτερα ο Dread Knight, ο νέος. Θέλεις να βάλεις τέλος αυτή τη σφαγή χωρίς καμία βοήθεια, είσαι πιο παλαβός από ό,τι πίστευα. Radioactive Man. Αυτός εδώ είναι ο ραδιενεργός άντρας. Και αυτόν δεν τον γνώριζα ιδιαίτερα. Radioactive Man, οκ, οκ. Λοιπόν, ναι, αυτά είναι τα κομματάκια που είχαμε. Εδώ, μάλιστα, και χρειάζεται και κάποια κομμάτια το σημερινό και θα τα κουμπώσουμε πάνω εδώ. Λογικά πάνω εδώ θα τα βάζουμε. Οκ, ωραία, ωραία, ωραία. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Α, θα πρέπει να προσέξουμε λογικά κάτι εδώ. Θα δούμε. Μπέθανε και η επικυρία και ο τίγρης. Τι πάει να πει εδώ η κυρία και ο Τίγρης, δεν ξέρω. Βλέπετε κύριε, εσείς πληρώνεστε για να προστατεύετε τον Τόνι Στάρκ που ήταν στα νόμος όταν κινδύνευε. Α, μπράβο, η Μπέθ και αυτή μια από τις πολλές γυναίκες του Τόνι Στάρκ θα ήταν, λογικά. Τέλος ενός έρωτα, το τέλος ενός έρωτα. Μάλλον ναι, βοήθησε και εσύ τον εαυτό σου μια φορά, Άλεξ, πάλεψε, Άλεξ, ζήσε, ζήσε. Γι' αυτό το είπε η Μπέθ, επιστροφή της Μπέθ. Η οποία Μπέθ δεν ξέρω ιδιαίτερα ποια είναι. Iron Man, Nanobot, λύση σε μινιατούρα. Και είναι ο Iron Man έτσι deep μικρός, εδώ τίποτα, γιατί να το κάνει αυτό, παίζει να πολέμησε τίποτα με κάναν Hank Pym ή κάνα τέτοιο ή Iron Man Nanobot, είναι μικρά Nanobot που είναι στη μορφή του Iron Man, γιατί τα βλέπετε εδώ που είναι πολλά, λογικά κάτι τέτοιο. Τι λες τώρα ρε φίλε, The Ultron Agenda, κάτι με τον Ultron για αυτά, δεν ξέρω τι έχει παίξει εδώ ακριβώς, λοιπόν φαίνονται και αυτά ωραία comics σε ωραίο timeline, λοιπόν. Τώρα εδώ πώς θα κάνουμε τα ξεχωρίσματα και αυτά, βασικά να ανοίξουμε λίγο τα κομμάτια μας. Εδώ, που είναι μόλις αυτά τα δύο, αυτά μπορούν να φύγουν λίγο κάτω, δεν μας χρειάζονται εδώ. Και πώς θα ξεχωρίσουμε τώρα, εντάξει αυτά έχουν παναρρύθμιση, το R και το L, βλέπετε right και left έχουν εδώ αυτά. Και αυτά θα μας βοηθήσουν με αυτό το μικρό πραγματάκι που έχουν, είναι λες και έχει τριφτεί αυτό το πραγματάκι και δεν φαίνεται τόσο, α όχι ρε. Έχει, έλα, έλα, γράφει, έχει R και L, άκυρο, άκυρο. Έχει ακόμα και σε αυτά όσο μικρά είναι, βλέπετε, όπου φαίνεται καθαρά εδώ ότι αυτό είναι το R και αυτό είναι το left. Έλα ρε φίλε, τι έχουν κάνει οι τσάκαλοι. Το τραπέζι αυτό μου τη δίνει στα νεύρα, γιατί δεν είναι σαν το δικό μου, είναι πιο σταθερό, έχει σούστες και τέτοια και λογικά ακούγονται. OP, τι βίδα είναι αυτή η OP, εντάξει, ίσως η πιο μεγάλη βίδα που έχουμε δώσει σε πλαστικό. Γιατί κάνει άξονα πρακτικά με αυτή τη βίδα και θα βγάλω. Πόσες να βγάλω, θες να χρησιμοποιήσουμε 4 βίδες, δεν ξέρω, ναι, 4 θα χρησιμοποιήσουμε και μία περισσεύει βασικά, στην αρχή της είδα σαν 4 μέσα και λέω τι φασούλα, τις πίπι τις κρατάμε εδώ κοντά, αλλά από ό,τι βλέπω θα κάνω πρώτα το λίτσα με αυτό και απλά πρέπει να ταιριάξουμε τα αριστερά με τα δεξιά, εδώ αυτό που είπαμε είναι το, αυτό είπαμε είναι το R και όπως το βάζουμε τώρα εδώ, αυτό πώς μας το δίνει να το κρατάμε, κάπως έτσι θα παίξει ρόλο. Το που θα, το ποιο κομμάτι θα μπει μέσα και έξω, λογικά θα παίξει, γιατί και αυτό δεν πρέπει να είναι η ίδια η καμπύλη. Τώρα εμείς κατά ποιο τρόπο να το βάλουμε, λογικά θα παίξει ρόλο, γιατί δεν βλέπω να έχει την ίδια καμπύλη. Κάπως έτσι, ή να το βλέπουμε ας πούμε προς τα εδώ,
Λογικά το R, δεν ξέρω. Κάπου. Πες μου ότι το βλέπω καλά εδώ. Ναι, μάλλον κάπως έτσι είναι. Και τώρα με αυτές τις βίδες το τρίτο κομμάτι θα είναι να την βάλουμε. Γιατί αν το βλέπω καλά, αυτή η βίδα είναι αρκετά χοντρή. Η τρύπα, μάλλον η πρώτη, είναι αρκετά χοντρή και πρακτικά θα σφίξει στο κομμάτι όπου θα κάνει. Στο μέσα κομμάτι παίζει να σφίγγει αυτή η βίδα. Γιατί από το έξω τείχομα περνάει πάρα πολύ εύκολα. Και εδώ θα είναι τρίκι ο τρόπος που θα το σφίξουμε. Γιατί κάποιος και αν θέλει δεν μπορεί να το κρατήσει και πάρα πολύ καλά αυτό. Οπότε κάπως έτσι και με λίγη προσευχή να μπει ίσια και να περάσει και από την άλλη τρύπα και να μην ανοίξει. Να μην ανοίξει ό,τι να είναι και πάει αλλού. Θα δούμε. Για την ώρα σφίγγουμε. Φαίνεται να σφίγγει για την ώρα. Παίζει να πέρασε. Όχι ακόμα, αλλά είναι κοντά στο να περάσει. Οπότε θα το νιώσουμε. Απλά θέλω να το κρατήσει ίσια. Γιατί μπορούμε πάρα πολύ εύκολα αυτό το κομμάτι να το σπάσουμε. Θέλει πολύ προσοχή. Αυτό το κομμάτι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σπάσει αν δεν μπει σωστά. Έλα ρε. Θέλει κι άλλο σφίξιμο για να περάσει κι άλλο η βίδα. Από εκεί και όταν αρχίζει να ζορίζει, φαίνεται ότι εδώ έχει αρχίσει να πιάνει. Βλέπετε ότι έχει αρχίσει να μπαίνει προς την τρύπα. Εδώ. Γιατί τώρα για πολύ λίγο δεν μας. Για πολύ λίγο θα μπει. Και δεν ξέρω πόσο θα πρέπει να το σφίξουμε. Γιατί όσο το σφίγγουμε αυτό, το μαζεύει προς τα εδώ έξω και ήδη αρχίζει να ζορίζει. Οπότε να το κάνω ένα τσίκα ακόμα και να το αφήσω, ήδη ζορίζει. Δεν ξέρω πόσο θα χρειάζεται αυτό να κάνει αριστερά-δεξιά. Αλλά τώρα φαίνεται να είναι κομπλέ και να μην το γρατζουνίσαμε ιδιαίτερα ευτυχώς. Αλλά πάλι θα μαρτυρήσουμε γιατί θα έχουμε να κάνουμε το ίδιο και από εδώ. Εδώ τώρα αυτό μας έχει R και left. Και εμείς τώρα εδώ αυτά που κάνουμε είναι τα R, είναι τα δεξιά. Ξεκινήσαμε τα δεξιά, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εγώ ξεκίνησα τουλάχιστον με τα δεξιά. Με ποιο μας έλεγε να ξεκινάμε, το R, ναι, εντάξει. Ευτυχώς μας έλεγε να ξεκινάμε το αριστερό γιατί τώρα αυτό πώς το βάζουμε, πες ότι αυτό. Το κρατάμε έτσι και αυτά τα θέλουμε να είναι προς τα εδώ κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή βλέπετε αυτή εδώ να είναι προς τα έξω και αυτή. Αυτές να είναι προς τα έξω και αυτό θα έρθουμε να το περάσουμε εδώ. Πάλι μέσα από εδώ θα σφίξει και αυτό είναι ακόμα πιο μικρό κομμάτι. Παίζει να ζωρίσει ακόμα περισσότερο στο σφίξιμο εδώ. Δες. Λοιπόν, κάτσε τώρα να δούμε πώς θα το κάνουμε και αυτό. Γιατί είναι μεγάλες αυτές οι βίδες και είναι λίγο θεματάκι το πώς θα περάσουν. Για να ξεκινήσει να περάσει μια. Τώρα εγώ την κάνω λίγο με το χέρι, να πάρει τις πρώτες βόλτες έτσι λίγο με το χέρι και μετά ναι, να κάνει πως παίρνει, γιατί πρακτικά αυτές οι βίδες στο πλαστικό εμείς ανοίγουμε τις βόλτες, είναι σαν τις ξυλόβιδες. Λοιπόν, κάπως έτσι, αν τις φίξω μια και αυτή όμως. Προσοχή που ασκείτε δύναμη, μην ασκήσετε πολύ δύναμη προς τα εκεί και σπάσουμε τίποτα από εδώ. Ήδη φαίνεται, δηλαδή ασκήστε πίεση καλύτερα με το χέρι σας εδώ, σε αυτό το κομμάτι για να πέσει πίεση πάνω σε αυτό και σφίξτε κανονικά. Τώρα εγώ την έσκυψα, την καργάρω ακόμα λίγο. Για να δω, πες να την έσκυψα πολύ, γιατί και αυτό δεν γυρνάει και πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν αυτό μας βοηθήσει, θα δούμε. Λίγο ένα τσίκ, μήπως τη χαλαρώσω, για να μπορεί να παίξει λίγο παραπάνω. Γιατί φαντάζομαι αυτά μόλις μπουν κάπου, δεν θα είναι μετά και ιδιαίτερα για να, δεν θα πρέπει και ιδιαίτερα να παίζουν, αλλά δεν ξέρω. Εδώ έχουμε τελειώσει με το δεξί και πρέπει αυτό που έχουμε φτιάξει, το δεξί, να το βλέπουμε κάπως έτσι. Να είναι κάπως έτσι, να έχουμε αυτή την εικόνα. Και εντάξει, το τελικό τεστάρισμα. Θα είναι να μπει σωστά εδώ. Αν μπει σωστά εδώ, το έχουμε κάνει και σωστά. Αλλά εδώ τώρα πώς πρέπει να μπει και καλά. Στην αρχή με σκάλωσε λίγο, το όπως είναι το orientation του, αλλά μόλις το φέρει κάποιος αυτό λίγο σωστά, θα δει ότι αυτό έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ κομπλέ εκεί. Εδώ. Βλέπετε πώς έρχεται να κάτσει. Βλέπετε αυτές τις δύο τρύπες εδώ. Εντάξει, μας λέει και R που θα μπει το δεξί, μας έχει και το right εδώ. Για το που θα βάλουμε το δεξί, αλλά αντί και πες ότι το βάλαμε εδώ, μετά αυτό θα κάτσει. Ή κάναμε κάποια γκάφα. Α, κάπως έτσι πρέπει να είναι αυτό λογικά. Εδώ. Ή το άλλο θα καθόταν καλύτερα, σαν μπορεί, δεν ξέρω. Λες να κάναμε βλακία, ρε. Όχι, άρα ρόλα άρμας λένε. Δεν νομίζω, λογικά έτσι είναι να κάτσει. Γιατί και εδώ όπως το βλέπω, δεν είναι ότι κάθεται και ιδιαίτερα καλύτερα. Εδώ για να μπορεί να έρθει να παίξει. Αυτό παίζει να είναι να μπαίνει έτσι μέσα. Εδώ προσοχή όμως, γιατί τώρα εγώ το βλέπω εδώ να το γρατζουνάμε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, να σφίξουμε πρώτα αυτά. Όπου αυτά φαντάζομαι θα σφίγγουν με τις PP βίδες. Προσοχή, γιατί τώρα αυτά δεν τα βλέπω και ιδιαίτερα κομπλέ κομμάτια. Οπότε ίσως κακός και που έσκυψε τις άλλες βίδες. Αν και εντάξει, πόσο. Αυτή εδώ θα χαλαρώσω λίγο. Γιατί δεν το βλέπω να κρατάει και ιδιαίτερα καλά. Και καλύτερα λίγο, αν και να μου πει μετά παίζει να μην κάθονται. Άστο. Αυτή εδώ εντάξει την έχω σφίξει, την έχω ξεσφίξει.
Αλλά τα φοβάμαι αυτά. Γιατί θα κρατήσει αυτά τα δύο πλαστικά και φοβάμαι το πόσο καλά θα κρατήσει εδώ πάνω. Όπως είπα, άμα το έχετε βάλει σωστά, αν έχετε φτιάξει σωστά το πρώτο κομμάτι, εδώ θα έρθουν και οι τρύπες και θα κάτσουν ακριβώς. Γιατί είναι λίγο περίεργο, είναι λίγο διαγώνιο κομμάτι, έτσι κάνει λίγο τσακαλιά. Δεν τη σφίγγω τελείως εκείνη. Καλά, δεν θα τη σφίξω και τελείως γενικά όπως συνηθίζω να σφίγγω για να μην τη σπάσω μέσα εδώ. Γιατί τη βλέπω εδώ να κάνει κάνα κρίτς, τέλος πάντων. Εδώ πες μου ότι έχει σφίξει. Ναι, κάπως έτσι θα έρχεται να κάθεται αυτό. Μέσα εδώ. Ναι, είναι εδώ το προστατευτικό, το βλέπετε. Ναι, όχι, τώρα κατάλαβα τι είναι. Οπότε όντως είναι από μέσα. Έλεγα μήπως ερχόταν και κούμπονε έξω κομπλέ. Αλλά όχι, είναι να μπει μέσα. Είναι από μέσα σαν προστατευτικό εκεί. Λοιπόν, τώρα, το ένα το έσκυψα πολύ και τα δύο βασικά τα έσκυψα πολύ. Προσοχή να μην τα σφίξετε πάρα πολύ. Δεν άκουσα. Βασικά εδώ παίζει και ανάσπαση. Κρίτ δεν άκουσα. Αλλά το άσπρισε αρκετά το κομμάτι. Οπότε θέλει προσοχή το πώς θα τα φτιάξει κάποιος. Το ένα από εδώ, το δεξί τουλάχιστον, είναι από εκεί να μπει. Και τώρα κάνουμε το ίδιο και από την άλλη μεριά. Όπου το ίδιο ακριβώς, εντάξει, θέλω να δω λίγο πάλι τις κατευθύνσεις του και αυτά, λίγο πώς το κάνει. Πάλι θα το παίξω με τον ίδιο τρόπο, όπως το έπαιξα και με το άλλο. Αν και δεν ξέρω αν αυτό έχει διαφορές, ρε εσείς. Θα το κάνω, θα δούμε, δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι και τελείως το ίδιο. Σαν να έχει μια μικρή, εδώ αυτή η καμπύλη είναι λίγο διαφορετική σε σχέση με την άλλη. Και δεν μας δείχνει και τελείως καλά για το πώς θα μπει το orientation του. Αλλά έχει διαφορά ότι έχει διαφορά. Αυτές οι δύο άκρες έχουν διαφορά. Τέλος πάντων, θα κάνω το ίδιο που έκανα και από την άλλη μεριά. Μου φάνηκε ότι έκατσε κομπλέ στην άλλη μεριά και θα δούμε. Πάλι το ίδιο. Αυτή την περίεργη βίδα κάνω λίγο την αρχή με το χέρι για να κάτσει. Και μετά ξεκινάμε κανονικά κατσαβίδι. Παίζει και αυτό να το σκέψω πολύ. Ένα τσικ, μήπως αν το ξεβίδω να παίζει λίγο πιο εύκολα. Ναι. Κάπου εδώ νομίζω είναι καλά. Εντάξει, τώρα αυτό είναι στον καθένα. Όπως θέλει να το βάλει ο καθένας, ok. Αλλά λέω τώρα σε περίπτωση που κάποιος. Και εδώ βάζουμε το L. Εντάξει, αυτά που μείνανε, αυτά που περίσπισαν. Άμα κάποιος θα έχει βάλει τα άλλα σωστά, τα κομμάτια που του μείνανε είναι κομπλέ. Προσοχή τώρα αυτά προς ποια κατεύθυνση πάλι τα βάζετε. Όπως είναι τώρα εδώ, αυτό θέλει να το βάλουμε έτσι. Να βλέπετε αυτές τις δύο τρύπες να είναι μία προς τα μπροστά και άλλη προς τα δεξιά. Να είναι προς τα έξω, ας πούμε. Εντάξει. Απλά τη βίδα όπου τη βάζει. Τη βίτα γιατί τη βάζει από την πίσω μεριά και τη βάζει από την ίδια μεριά με το άλλο. Α, και στο άλλο βασικά το ίδιο έκανε. Τη μία βίτα την έβαλα από μέσα, την άλλη από έξω. Οπότε, ίσως δεν παίζει και κάνα τρελό ρόλο, δεν ξέρω. Το κοντράρω τώρα εκεί πίσω, αλλά βασικά παίζει να χάσουμε τώρα το orientation. Παίζει να χάσα. Περίμενε ότι είναι σωστή κατεύθυνση, τη σωστή φορά του, μάλλον. Εδώ το θέλουμε κάπως έτσι. Αυτές να είναι προς τα έξω. Κάτσε τώρα να κάνω μια την αρχή. Και μετά θα το κοντράρω εκεί πίσω, γιατί εκεί πίσω μου φάνηκε ότι δεν μπορεί να σπάσει ή να κάνει κάποια χειρότερη ζημιά τουλάχιστον. Έλα, κάνω πάλι λίγο την αρχή με το χέρι μου. Θα την κάνει όμως, άμα βρεις την τρύπα πες, θα την κάνει. Εδώ πέρα, προσοχή πάλι που ασκεί κόντρα ο καθένας. Μην το σπάσουμε ή τίποτα τέτοιο. Και αφού κάναμε το ίδιο και από εδώ, πάλι αν μπήκε σωστά, φαντάζομαι θα έρθει εδώ και θα κουμπώσει. Τι έκανα, ρε. Τώρα παίζει να έχω κάνει βλακεία ή πάλι με μπερδεύει. Πάλι παίζει να με μπερδεύει το όπως είναι. Ναι, πάλι με μπέρδεψε. Πάλι πήγα να την πατήσω με τον ίδιο τρόπο όπως και στο άλλο, γιατί λέω ότι κάτι δεν μου κάθεται. Αλλά όχι, έκατσε κομπλέ. Απλά θέλει να το φέρουμε σωστά. Και τώρα, αν τα γραζουνάμε και λίγο, τέλος πάντων. Πάλι δύο πίπι βίδες εδώ, αλλά αν μπει σωστά. Αυτά εδώ θα σας κάτσουν κομπλέ, γιατί είναι λίγο σαν σκαλάκια. Πηγαίνουν έτσι λίγο πάνω, σαν σκαλάκια, βλέπετε πως πηγαίνουν εδώ. Είναι λίγο ιδιαίτερα, αλλά εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο και σφίγγει πάρα πολύ εύκολα. Αυτό το κομμάτι τώρα, ας πούμε, αν ήταν μεταλλικό, ή αν ήταν μεταλλικά αυτά τα κομμάτια, θα μας είχε πεθάνει. Οπότε καλά το δουλεύουμε πλάστικμαν και πλάστικμαν, αλλά εντάξει, ας τουλάχιστον βγαίνει λίγο πιο εύκολα, παλεύεται, γιατί στο προηγούμενο βίντεο που ανέβηκε στο Dodge, εκεί λίγο ίδρουσα. Είναι και λίγο καλοκαίρι, λίγο ζέστη, λίγο αυτά. Λίγο ήταν λίγο ζώρικο. Είχε αρκετό σφίξιμο, όχι ήταν δύσκολο τεύχος. Απλά είχε αρκετό σφίξιμο σε μέταλλα και σε τέτοια. Στο σασί, αλλά ήταν ωραία τεύχη κομβικά. Εδώ πάλι έχουμε πιο μικρά τευχάκια. Λοιπόν, έλα. Όχι, δεν έσφιξε τελείως. Αν και εντάξει, πάλι το προσέξω να μην το σπάσω όπως το άλλο.
Καλύτερα, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό το πλαστικό του. Το σπάσα πάλι. Και τώρα το σπάσω και από εκεί και δεν κρατάει καθόλου. Δεν το πειράζω άλλο. Είναι μια χαρά. Και αυτά πρέπει να είναι κάπως έτσι. Εδώ. Βλέπετε. Και πώς δουλεύουν αυτά. Είναι εδώ πέρα αυτό στην ουσία να κρατάει. Ναι. Έξτρα κομμάτι της πανοπλίας, ας πούμε. Και μπορεί μετά ο καθένας αναλόγως με τις πόζες που θα κάνει. Με το πώς θα στείλουμε τα πόδια, αν κάνω το ένα πόδι, ας πούμε, να πάει πιο μπροστά. Λογικά αυτό θα έρχεται λίγο πιο πάνω, αν είναι να πάει λίγο πιο πίσω, αυτό θα έρχεται λίγο πιο κάτω. Και κάπως έτσι, σαν τέτοιο είδος άρθρωση είναι αυτό. Ωραίο. Ωραία, σε αυτό το τυφχάκι τουλάχιστον κάναμε αυτά. Περίμενα μήπως το βάζαμε και πάνω στο άλλο το κομμάτι και αυτά, αλλά λογικά προς το τέλος και εκείνο το κομμάτι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αυτό για την ώρα μπορεί να κάνει στην άκρη. Και νομίζω τελειώσαμε με το 67. Μπορεί να κάνει λίγο στην άκρη. Δεν θέλω να μου φύγει τελείως κάτω όμως. Και αυτό το κάνω στην άκρη. Δεν ξέρω αν το χρησιμοποιήσουμε άλλο. Και πάμε στο τεύχος 68. Αυτό είναι αυτό που βγήκε η αυτή εβδομάδα που λέμε. Και έχει μόλις αυτά. Οχ, πάλι βλέπω τέτοιο. Και αυτό τώρα πού θα μπαίνει. Λογικά. Α, μήπως δεν το βάζει σε αυτό το τεύχος κάτω. Το βάζουμε στο επόμενο. Δεν ξέρω. Λογικά. Γιατί πάλι βλέπω ότι κάνουμε το ίδιο πράγμα όπως κάναμε και εκεί. Πάλι με χοντρίβιδα OP λογικά. Πάλι με αυτά εδώ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή. Μια και θα είναι μόλις μία που μας περίσσει από το προηγούμενο. Απλά τι έχουμε εδώ. Στην αμολόγηση στην ειδική παραγωγή είναι Model 59. Το Model 59, ποιο είναι αυτό, ok. Ultimatum, θάνατος και καταστροφή. Ultimatum είναι το τελεσίγραφο. Αυτό σημαίνει Ultimatum. Ultimatum τώρα δεν ξέρω γιατί το λέει έτσι. Μπορεί εδώ να είναι κάτι άλλο. Λέω γενικά εγώ τι σημαίνει αυτό σαν λέξη. Πανοπλία Mark 3, δεξιός γοφός 2. Δεξιός γοφός 2, ok. Και ναι, όντως κάνουμε αυτό και δεν το βάζουμε κάπου. Α, παίζει και αυτό το κομμάτι να μας μείνει και να το βάζουμε πολύ μετά. Όταν το κλείνουμε, θα είναι το προστατευτικό εδώ πάνω. Όπου εντάξει, πάλι θα έχει να παίξει λίγο πάνω κάτω. Καταλάβατε τι κομμάτι είναι. Μ' αρέσει έτσι μας το δείχνει εδώ για τα blueprints για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς είναι το καθένα. Μ' αρέσει. Τι έχουμε εδώ, Thunderbolts, κεραυνή δικαιοσύνη. Thunderbolts και αυτά δεν έχω διαβάσει κάτι από αυτά. Αλλά έτσι έχει τύχει να τα πάρει το μάτι μου. Υπερήρωες ή εγκληματίες. Τι παίζει εδώ με το Thunderbolts. Οι φυγάδες, η περιπέτεια συνεχίζεται, reassembled, Hawkeye και αυτά. Ναι, τελευταία είδα και το Hawkeye στο Disney Plus. Μ' άρεσε, δεν μπορώ να πω. Model 59, ρομποτική δεοντολογία. Τι θέλει να μας πει, Tony Stark, Iron Man, παρόλο που και αυτά. Τι λέει τώρα εδώ ρε. Αυτό τουλάχιστον που λέει εδώ για αυτή τη στολή, για πολλά χρόνια ο Tony Stark χρησιμοποίησε πολλά συστήματα διεθνητής νοημοσύνης για να ελέγχει τις πανοπλίες του και τα σπίτια του. Παρόλα αυτά, στις αρχές του 21ου αιώνα, τεχνολογία και δεοντολογία ήρθαν σε σύγκρουση. Okay. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει εδώ. Αυτό μπορεί να πετύχει αρκεί να μην την εγκαταστήσει την πανοπλία. Το έκανε με ένα εγκάστο και δεν άρεσε καθόλου τζοκάστα. Α, είναι αυτή. Ένα ρε φίλε, σαν βοηθό ρομπότ. Πολύ όμορφη. Και αυτή δεν την όριζα. Την τζοκάστα, αγιοκάστα. Την ιοκάστη τέλος πάντων. Α, την έδωσε και αρχαιοελληνικό όνομα. Λοιπόν, θα ανοίγουμε και εδώ τα κομμάτια που εδώ. Εντάξει, θα έχουμε πιο light δουλίτσα να κάνουμε, αλλά δεν βαριέσαι. Με τις βίδες και με αυτά που θέλει προσοχή όπως ανοίγει το σακουλάκι γιατί οι βίδες είναι σε εκείνο μέσα, δεν είναι μέσα εδώ και μην τις χάσει κανένας. Αν και εντάξει, όπως είπαμε τώρα εδώ ειδικά μία που θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το σακουλάκι με τις δύο το κρατάω όπως είναι για να μην έχουμε δύο ξεχωριστά σακουλάκια από μία βίδα και θα χρησιμοποιήσω αυτή που είχαμε στο προηγούμενο, την OP όπου είναι να γίνει έτσι σαν άξονα και τι μας έχει τώρα εδώ. Άρα, εντάξει, γιατί είναι ο δεξιός γοφός 2 εντάξει. Δεν ξέρω γιατί αυτή η αρρύθμιση. Το πρώτο που βάζουμε φαίνεται να είναι αυτό. Όπου έχει συγκεκριμένο τρόπο που θα μπει. Ναι, ούτε βλέπω να έχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο, ούτε κάτι να προσέχουμε ιδιαίτερα αυτά. Απλά εδώ τώρα έχει τρεις τρύπες. Όπου εντάξει, είναι και οι τρεις οι ίδιες. Οι δύο είναι για να μπουν οι οδηγοί του. Και δεν μας έβαζε να βάζουμε δύο βίδες καλύτερα από το να έχει τρεις τρύπες με δύο οδηγούς και μια βίδα. Τέλος πάντων, να κρατάει και σταθερά και με τους οδηγούς ήδη. Η μία βίδα που θα βάλουμε θα είναι BP. Εντάξει, οκ. Καλά, αυτό το τεύχος άμα το βγάζαμε μόνο του θα βγαίνει. Θα ήταν κλασικά από αυτά τα πολύ μικρά τεφχάκια όπου θα βγαίνανε 5-6 λεπτά βίντεο, ξέρω εγώ. Γιατί είναι τα μόνα βιδώματα όπου θα κάνουμε. Ένα που θα βάλουμε εδώ, την σαβασούλα έτσι που είναι αυτό όπου θα κάνουμε τον άξονα πάνω εδώ. Όπου εδώ παίζει να το έξω πολύ και να ξεκίνησα να το μασάω και να το κλώτσα. Παίζει. Πω, χαζουμάρα παίζει να κάνω. Οπότε δεν το πειράζω άλλο γιατί μάλλον τον κλώτσα. Τη βίδα, ευτυχώς έχει και τα άλλα. Και πώς βάζουμε τώρα αυτό. Αυτό εντάξει, αυτό μας έχει R. Okay, αυτό μας έχει αρρύθμιση. Ωραίο. Και η καμπύλη να είναι προς τα μέσα. Δηλαδή αυτό ερχόμαστε και το βάζουμε έτσι εδώ. Αν το βλέπω καλά στις φωτογραφίες. Ναι, και πρέπει να είναι ναι. Και είναι αυτό γιατί όπως θα μπαίνει εκεί. Μετά πες ότι θα το βάζουμε εδώ. Ναι, γιατί αυτό θα είναι κάτω.
Αυτό το στρογγυλό θα είναι όπως το είδατε πριν εδώ. Θα είναι εδώ, οπότε αυτό θα μπει έτσι όντως. Το βλέπετε όπως το δείχνει και εδώ. Μάλιστα. Αυτό δεν μας χρειάζεται άλλο. Τζάμπα το έχω και κολλάει το χέρι μου πάνω και το κάνω βόλτες. Οπότε ερχόμαστε και βάζουμε και εδώ την OP που είχαμε στο προηγούμενο τεύχος. Α, είδες. Όχι ότι θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο, αλλά από ποια μεριά μας δείχνει να την βάζει η δίδα. Για να μην την βάλω κι εγώ από την ίδια μεριά. Από όπως είναι τώρα εδώ, πες ότι όπως το έχει έτσι. Το βάζει από αυτήν. Το βάζει από αυτή τη μεριά. Οκ, γιατί δεν τη βλέπω να σφίξει ιδιαίτερα εύκολα αυτήν εδώ τη βίδα. Γιατί είναι λίγο θέμα, επειδή αυτό κάνει καμπύλη. Τη βλέπω λίγο, επειδή είναι και αυτή λίγο μακριά βίδα. Θα ζωρίσει λίγο το να σφίξει εδώ, αλλά τέλος πάντων. Κάπως θα το μοντάρουμε. Την κρατάω τώρα λίγο έτσι με το χέρι. Μήπως βρήκαμε. Δέστρα, είναι τόσο μακριά. Όπου βρίσκει το άλλο. Έλα, έλα, έλα. Εντάξει, πήρε. Πήρε και μπαίνει μια χαρούλα. Εδώ. Πήρε και μπαίνει μια χαρούλα. Εντάξει. Μικρό το κακό και κανένα πρόβλημα. Και αυτό θα έρθει όταν έρθει η ώρα να κάτσει. Θα είναι εδώ. Ω! Θες να έκανα βλακεία. Όχι, όχι. Πάλι μπέρδευσε λίγο το όπως φαίνονταν. Αλλά είναι να μπει έτσι. Οπότε την καργάρουμε και εδώ πέρα και αυτήν. Και τελείωσε η υπόθεση. Εντάξει, τα άλλα έσυγαν πολύ πιο δύσκολα. Αυτό εδώ από την άλλη έσυξε πάρα πολύ πιο εύκολα. Ωραία. Και έπιασε και καλά να πούμε. Εδώ. Γιατί αυτό θα είναι να πιάσει κάπως έτσι όταν έρθει η ώρα να το κουμπώσουμε εκεί. Και έτσι θα τα αφήσω εγώ, δεν θα το βάλω όπως το δείχνει πέρα. Έτσι θα τα αφήσω κατά αυτόν τον τρόπο. Και αυτά. Σε αυτά τα δύο τεύχη είχα. Εντάξει, αυτό μικρό τεύχα έχει φτιάξει μόλις αυτό το κομμάτι. Μικρούτσικο κομμάτι σε σχέση με άλλα, αλλά δεν βαριέσαι. Εντάξει, κάτι κάναμε σε αυτά τα δύο τεύχη. Και έχουμε αυτά εδώ. Τώρα αυτό θα είναι. Κοίτα το εδώ τώρα. Παίζει να είναι κιόλα. Α, εδώ παίζει. Δεν ξέρω, σε κάποια από αυτές τις βίδες τώρα παίζει να είναι. Σε κάποιες από αυτές τις τρύπες μάλλον, να ξέρετε. Παίζει να είναι σε αυτήν ή στην. Ή μετά σε κάτι πιο μέσα. Όχι, λογικά μετά σε κάτι πιο μέσα θα είναι. Αλλά. Α! Μπορεί να είναι και σε αυτό. Μπορεί να είναι και σε αυτό, παιδιά. Όπως φαίνεται αυτό. Τώρα. Πού όμως εσείς. Κάνει κάτω τη γωνία. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και σε τίποτα άλλο που θα βάλουμε, αλλά μπορεί να είναι σε κάποια από αυτές. Τέλος πάντων. Θα το δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Αυτά. Σε αυτά τα δύο τεύχη φτιάξαμε αυτά τα κομματάκια. Το τελευταίο βίντεο που ανεβαίνει για σήμερα είναι αυτό. Από αύριο θα δούμε κανονικά και άλλες συλλογές εννοείται στο πρόγραμμα. Εκεί θα έχουμε από τρία βίντεο, από τρία τεύχη. Και θα δούμε πώς θα μας πάει εκεί. Εδώ τουλάχιστον μας πήγε σχετικά εύκολα γιατί ήταν και τα δύο τεύχη σχετικά κομπλέ. Αυτά λίγο πολύ. Το βλέπετε και εννοείται μου γράφετε κάτω στο σχόλιο ό,τι θέλετε να πούμε. Και για άλλη μια φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι. Και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.